Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα από τον υπόλοιπο κόσμο για την πορεία τη πανδημία. Έλενα Παδημητρίου, καλησπέρα. Από το οποίο και θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Γιατί πάντα αυτό που μα χρειάζεται με αυτό που ζούμε τόσο καιρό, δύο χρόνια τώρα, είναι η ελπίδα. Άρα, να ξεκινήσουμε με την έρευνα, νέα έρευνα στην Νότια Αφρική, εκεί από όπου άρχισε mm -hmm. η όμικρον, η επέλαση τη Όμικρον, που δείχνει ότι μάλλον είμαστε πρώτου τέλου τη πανδημία. Έτσι φαίνεται και μάλιστα λένε ότι αυτή η οξία φάση του κύματο θα περάσει σύντομα. Και η Όμικρον μπορεί να σημαίνει ότι θα είναι το τέλο τη πανδημία θα... και η πρώτη, η πρώτη φορά μπορούμε να κάνουμε λόγο για ενδυμική φάση. Αυτοί, αυτά είναι τα νεότερα πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Τα άλλα αισιόδοξα μα έρχονται... Πάμε στα άλλα ναι. να πω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε λίγο την αποκλειστική mm. συνέντευξη των Αλέξη Παπαχελά, του παγκόσμιου γκουρού των προβλέψεων για την πανδημία, mm. που λέει ότι το Μάρτιο, όπω βλέπει ίσω και το Μάρτιο, θα δούμε το, το τέλο τη πανδημία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη. Ολόκληρη αύριο στην καθημερινή τη Κυριακή, πάμε να δούμε τώρα τι έδειξε έρευνα Αμερικανών για την Όμικρον και τη Δέλτα. Προκαλεί τουλάχιστον 99% λιγότερου θανάτου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται σε όλο τον κόσμο μετά από αυτό το, το σάρωμα που έχει φέρει η Όμικρον. Και να δούμε αυτό το σάρωμα σε νούμερα. Έχουμε διπλασιασμό. Για να πούμε, γιατί προκαλούν λίγο οι αριθμοί. Διπλασιασμό των σε, 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 σε θανάτου. Καθόλου. Mm. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, διπλασιάστηκαν τα κρούσματα, Τις τελευταίες ε, δέκα ημέρες ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από τα τέλη Νοεμβρίου έχουν αυξηθεί κατά 270% λόγω της Όμικρον και βέβαια η Ευρώπη είναι αυτή η οποία δέχεται το σοβαρότερο πλήγμα από την Όμικρον. Με αύξηση κοντά στο 50% σε μια εβδομάδα μόνο. Αυξήθηκαν τα κρούσματα σχεδόν 47-50%.